Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Η εκπομπή on camera, μπροστά από τις κάμερες λοιπόν, και για αυτή την Πέμπτη, 2 του Απρίλη, καλό μήνα σε όλους, η πρώτη εκπομπή του Απριλίου, μέσα βέβαια σε συνθήκες οι οποίες είναι πρωτόγνωρες για πολλούς από εμάς, φαντάζομαι όμως και για τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί είναι ένα παγκόσμιο γεγονός αυτή η περιβόητη πανδημία. Εγώ αναρωτιέμαι βέβαια, κυρίες κύριοι, για όλες αυτές τις αντικρουούμενες απόψεις των επιστημόνων. Δεν θα σταθώ στους πολιτικούς. Τους πολιτικούς τους αντιλαμβάνομαι ως επιτοπλίστων, πώς ομιλούν και πώς πράττουν και μας έχουν διδάξει εδώ και πολλές δεκαετίες με την πολιτική τους συμπεριφορά τι σκοπούς εξυπηρετούν οι πλήστοι από αυτούς, οι πολλοί από αυτούς εννοώ. Ξεκινώντας απόψε λοιπόν την εκπομπή μας, θα πω ότι δεν χρειάζεται ο φόβος και ο πανικός, είναι κακός σύμμαχος. Γι' αυτό το λόγο κρατήστε την ψυχραιμία σας. Ξεκινήσω με μια αποστροφή ενός μηνύματος του Πάπα προχθές, πριν λίγες ημέρες. Είπε ότι μεγάλο σκότος κάλυψε τις πόλεις μας, τους δρόμους και τις πλατείες μας. Κυρίευσε τις ζωές μας. Κυρίευσε τις ζωές μας, γεμίζοντας τα πάντα με μια απελπιστική σιωπή, ένα απελπιστικό κενό, τα οποία παραλύουν κάθε τι στο πέρασμά τους. Το αισθανόμαστε διάχυτο παντού, είναι ξεκάθαρο στα βλέμματα και στις κινήσεις μας. Αυτά έλεγε ο Πάπας προχθές. Είναι η στιγμή κατά την οποία πρέπει να επιλέξουμε ποια πράγματα μετρούν και ποια περνούν, να ξεχωρίσουμε τα όσα είναι πράγματι απαραίτητα από όσα δεν είναι. Πρέπει να τραβήξουμε όλοι μαζί κουπί, να παρηγορήσουμε ο ένας τον άλλον, τόνισε ο Πάπας, διότι καταλάβαμε ότι κανείς δεν μπορεί να προχωρήσει μόνος, αλλά μόνον όλοι μαζί. Δεν ξέρω αν μέσα σε αυτές τις λέξεις, προτάσεις του Πάπα το εστερνίζονται τα κόμματα, οι πολιτικοί, άνδρες και γυναίκες, οι μεγαλοσχήμονες αυτού του κόσμου, αν το αντιλαμβάνονται. Βέβαια, πολλά σενάρια συνωμοσίας ακούγονται εξ αφορμής αυτής της πανδημίας. Πολλά έχουν προβληθεί βέβαια και από την τηλεοπτική μας συχνότητα. Για να δώσουμε και τις άλλες όψεις, γιατί πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται και πολλά αποδεικνύονται για τον τρόπο που διαχειρίζονται αυτόν τον COVID-19 πολιτικά συστήματα, κυβερνήσεις με τρομακτικά αποτελέσματα επιπτώσεων στη συνέχεια, όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και σε πολλά άλλα τα οποία θα σας προσπαθήσουμε να σας εξηγήσουμε στη συνέχεια. Πριν όμως περάσουμε στο υπόλοιπο μέρος της εκπομπής, αν το κοντρόλ είναι έτοιμο, θα ήθελα να βάλουμε στην κουβέντα μας και για μια πλήρη ενημέρωση τον διοικητή του νοσοκομείου μας, εδώ τον κύριο Μιχάλη Ζουλουφό, να μας κάνει μια ενημέρωση μέσα από το χώρο της υγείας, γιατί πραγματικά αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, οι στρατιώτες, είναι οι άνθρωποι που υπηρετούν στα νοσοκομεία, είναι στην πρώτη γραμμή και βέβαια έχουν συνθήκες τέτοιες που περιγράφουν πολλές φορές ότι δεν έχουν τα απαιτούμενα εφόδια για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δύσκολες ημέρες που περνάμε. Κύριε διοικητά, κύριε Ζουλουφέ, με ακούτε? Ένα λεπτό για να μας περάσει και την εικόνα σας
ο Ρωμανός. Θέλω να πω λοιπόν ότι σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε και μέσω Skype την παρουσία του διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Μιχάλη Ζουλουφό, ο οποίος θα μας δώσει έτσι μια εικόνα πώς είναι οι συνθήκες που επικρατούν στο Βαρδάκιο νοσοκομείο, γιατί και για το προηγούμενο διάστημα έγινε μια συζήτηση. Είμαστε έτοιμοι. Κύριε Ζουλουφέ, σας ακούμε και σας βλέπουμε κιόλας. Καλησπέρα κύριε Στρογγύλη, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Ακουστικά βέβαια δεν έχετε, θα έχουμε έτσι μια μικρό καθυστέρηση, αλλά δεν έχει σημασία. Πώς είναι το κλίμα στο Βαρδάκιο νοσοκομείο μας, έτσι δώστε μια ενημέρωση για να δώσουμε και το στίγμα επίσημα και από τα χείλη σας, κύριε διοικητά. Απόψε έχουμε την ευτυχία να είμαστε ήσυχοι προς το παρόν. Περάσαμε μια ζώρικη εβδομάδα, γιατί είχαμε την διενέργεια της δειγματοληψίας στα άτομα του προσωπικού μας στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Ήταν αρνητικά τα τεστ για τον κορονοϊό στο προσωπικό μας και έτσι έχουμε τη χαρά να έχουμε όλο το προσωπικό ενεργό, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα πρόληψης και λαμβάνοντας και όλα τα μέτρα προάσπισης της εργασιακής ηρεμίας, με εκπεριτροπή σε εργασία, με προσωπικό ασφαλείας όπου χρειάζεται και προσπαθώντας να δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας για την υγεία στις κυκλάδες. Τα απαιτούμενα εφόδια που είναι απαραίτητα, τα περιβόητα MAP και λοιπά, όλα αυτά είναι τακτοποιημένα? Είναι. Είναι και έχουμε και νέες προμήθειες και που έρχονται με δικά μας, με δικές μας πιστώσεις και με τις χορηγίες, παύλα προσφορές ευγενών συμπολιτών μας και φορέων μας. Να σας ερωτήσω, με την εμπειρία που έχετε, μαζικά τεστ ανίχνευσης για αυτό τον COVID-19 σε εθνικό επίπεδο, θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα τουλάχιστον στο επόμενο διάστημα να τα αποκτήσουμε και εδώ στην Ελλάδα? Γίνεται τις τελευταίες μέρες μια πολύ μεγάλη κουβέντα σχετικά με την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού με αντιδραστήρια τους ώστε να ανοιχνεύονται αντισώματα του κορονοϊού με αιματολογικές εξετάσεις. Ωστόσο δεν γνωρίζω ακόμα κατά πόσο και πότε θα είναι διαθέσιμα στην αγορά. Δηλαδή, αν κάποιος ενδιαφερθεί να προμηθευτεί ένα τέτοιο, μια τέτοια συσκευή με αντιδραστήρια, κατά πόσο και πότε, ξαναλέω, αυτά θα μπορούν να είναι άμεσα διαθέσιμα προς χρήση από το κοινό. Μάλιστα. Είχαμε βέβαια, ανακοινώθηκε και το πρώτο επίσημο κρούσμα στο γειτονικό μας νησί, στην Μύκονο. Οι πληροφορίες που έχετε εδώ στην περιοχή των Κυκλάδων, θα παρουσιαστούν φαινόμενα έξαρσης και άλλων ανιχνεύσιμων τέτοιων περιστατικών, κύριε Ζουλουφέ? Τι εικάζετε, τι πιστεύετε εσείς? Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να εικάσω. Είμαι σε θέση να προσπαθώ να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου ως διοικητής του νοσοκομείου Σύρου και να έρθω στη διαχείριση περιστατικών. Εμείς καλούμαστε σε καθημερινό επίπεδο να διαχειριστούμε πιθανά ή ύποπτα περιστατικά και προφανώς κάποια επιβεβαιωμένα. Δεν νομίζω ως γεωγραφική περιοχή να αποκλείσουμε ή να απομονωθούμε εντελώς ώστε να μην έχουμε και άλλα περιστατικά. Το δύσκολο έργο στα νησιά μας είναι να διαχειριστούμε μία κατάσταση αύξησης των θετικών κρουσμάτων. Τα δημοσιεύματα που είδαμε πριν λίγες ημέρες με τα τεστ, με τις χρεώσεις του Παστέρ και λοιπά σε περιπτώσεις δειγμάτων που στέλνονται από το νοσοκομείο σε περιπτώσεις υπόπτων κρουσμάτων, τι έχετε να πείτε? Γιατί δόθηκε μια έτσι απλή οδηγία από εσάς, την οποία οδηγία βέβαια την έχει εγκρίνει και το Υπουργείο Υγείας και υπάρχουν και συγκεκριμένες διαδικασίες. Είναι ένα οριζόντιο μέτρο που καλύπτει, φαντάζομαι, όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Γιατί η ΠΟΕΔΗΝ ασχολήθηκε μόνο με το δικό σας το νοσοκομείο? Σας είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχω την τύχη ή την ατυχία, η ανάγκη καθηγόντων από μένα να συνδυαστεί με το ξέσπασμα αυτής της κρίσης. Και αν ανατρέξουμε στη βιβλιογραφία και στις ανακοινώσεις που έχουν εκδοθεί από τον ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Υγείας,
οι οδηγίες για το πώς και από ποιους παίρνονται δείγματα και το πώς πληρώνονται αυτές οι εξετάσεις έχουν υπάρξει σαφείς από την πρώτη στιγμή. Εμείς ως διοίκηση του νοσοκομείου Σύρου, από την πρώτη στιγμή και η συντονιστική ομάδα αυτής της κρίσης, ενημερώνουμε πλήρως και υπεύθυνα τον κάθε πολίτη, τον κάθε ασθενή ή σύνοδό του, που πρόκειται από τον οποίο πρόκειται να πάρουμε δείγμα για εξέταση. Εμείς λοιπόν, μέχρι σήμερα, έχουμε πάρει δείγμα και έχουμε διαχειριστεί πάνω από 45 ξεχωριστές περιπτώσεις. Σε κάθε μία από αυτές, όλοι ήταν ενήμεροι για τη διαδικασία. Προσέξτε για τη διαδικασία και επαναλαμβάνω. Δεν είναι το νοσοκομείο Σύρου το οποίο εισπράττει χρήματα για την εξέταση για τον κορονοϊό. Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς, στο οποίο εμείς στέλνουμε τα δείγματα προς εξέταση, είναι το Ινστιτούτο Παστέρ. Είναι ιδιωτικός φορέας, δεν είναι συμβεβλημένος με κάποιο ασφαλιστικό ταμείο και εκεί θα καταβληθεί ένα κόστος. Ακόμα δεν έχουν προλάβει και είναι φυσικό να μην προλάβουν να τιμολογήσουν είτε, προσέξτε, το νοσοκομείο Σύρου είτε κάποιους ασθενείς, επιμένω σε αυτό που λέω, γιατί αυτή είναι η δημόσια πληροφορία, για το κόστος των εξετάσεων. Αυτό λοιπόν, ως έγκυρη και επίσημη ενημέρωση που δίναμε στους πολίτες, παύλα ασθενείς, ήρθαν κάποιοι να μας τα καταλαγήσουν ως απειλή, παύλα, το οτιδήποτε θα κάναμε στους ασθενείς μας ή ακόμα και στους γιατρούς. Δεν θα σχολιάσω την ανακοίνωση που ΕΔΗΝ, γιατί το νοσοκομείο Σύρου έχει δείξει, νομίζω, σε αυτή την κρίση αν και πόσο τηρεί συνετή στάση και συνεπή στη διαχείριση των περιστατικών. Και δεν είναι ο ρόλος να σχολιάσω επισήμων συνδικαλιστικών οργάνων ανακοινώσεις. Εγώ θα ήθελα να σε ευχηθώ κουράγιο, καλή συνέχεια. Τουλάχιστον ευχαριστώ για την παρέμβασή σας για να ενημερώσουμε και τους Κυκλαδίτες και τους τηλεθεατές μας επίσημα από τα δικά σας χείλη, κύριε Διοίκητα. Ό,τι χρειαστούμε δεν μας το αρνείστε και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Καλό βράδυ. Καληνύχτα. Αυτός λοιπόν ήταν και ο διοικητής του νοσοκομείου Σύρου και Νάξου, των διοικητικών μονάδων Σύρου και Νάξου, ο κύριος Μιχάλης Ζουλουφός. Άρα λοιπόν μαζικά τεστ ανίχνευσης σε εθνικό επίπεδο, κυρίες και κύριοι, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν πρόκειται να γίνει, αν και εφόσον βέβαια επικρατούν αυτές οι συνθήκες, μάλλον πάμε για διασπορά του ιού και όποιος νοσήσει, νόσησε στο χρόνο του και αν έχουμε επιπλοκές θα προστρέξει για τα περαιτέρω και για περισσότερη νοσοκομιακή περίθαλψη στα περιστατικά που θα χρειαστούν. Ατομική ευθύνη όμως από όλους μας είναι απαραίτητη, αλλά το κόστος αυτών των μέτρων που εφαρμόζονται με την ατομική ευθύνη και με το κλείσιμο και με το πάγωμα όλων των δραστηριοτήτων των πολιτών στην επικράτεια επιφέρει και άλλα ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, απροετοίμαστη φαντάζομαι για αυτή την πανδημία και η χώρα μας. Είναι γνωστό βέβαια και το σε ποια θέση βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την απαξίωση την οποία δέχτηκε επί πολλά χρόνια, όχι μόνο εξ αφορμής της οικονομικής κρίσης, αλλά και από συγκεκριμένες πολιτικής εφαρμογής ανθρώπων και κομμάτων και κυβερνώντων εδώ στην πατρίδα μας. Άρα λοιπόν, μας ζητάτε ατομική ευθύνη, κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά και το κράτος θα πρέπει να μεριμνήσει στο βαθμό που του αναλογεί. Αυτά τα οποία ανακοινώνονται και τα πληροφορείται ο ελληνικός λαός, νομίζω ότι είναι ελάχιστα και βέβαια θα αναδείξει και θα καταδείξει στην συνέχεια των επόμενων μηνών τα περισσότερα τα οποία θα ακολουθήσουν και να δω αν θα έχετε την δυνατότητα σαν κυβέρνηση ή αν θέλετε σαν
πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, αν έχετε προετοιμάσει το πώς και με ποιο τρόπο θα υποδεχτείτε τις επιπτώσεις για να ανακουφίσετε και να βγείτε από αυτή την οικονομική λέλαπα η οποία θα ακολουθήσει. Θέλω, κυρίες και κύριοι, εξ αφορμής αυτών που συμβαίνουν με την περίπτωση αυτής της πανδημίας COVID-19, να σας πω ότι ελεύθερες είναι οι απολύσεις μετά τα μέτρα. Άρα είναι η χρυσή ευκαιρία, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε, το έχουμε ανεβάσει βέβαια και στην enipec.gr, ότι ελεύθερες οι απολύσεις μετά τα μέτρα, ιδού διατάξεις της πράξης του νομοθετικού περιεχομένου, ΦΕΚ Α68 άρθρο 11, πανηγυρίζει η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και αρκετά κυβερνητικά στελέχη ότι η κυβέρνηση με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που έχει εκδώσει προστατεύει δήθεν τους εργαζόμενους από πιθανές απολύσεις. Λέει όμως τη μισή αλήθεια η κυβέρνηση. Η προστασία από απολύσεις και η απειλή ακυρότητας αυτών που ήδη έγιναν αφορά μόνο την περίοδο ισχύως των μέτρων που διευκολύνουν φορολογικά και ασφαλιστικά τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις. Η προστασία από απόλυση αφορά μόνο και αυστηρά περιορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 11 της από 20 Μαρτίου 2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες έχουν δικαίωμα να απολύσουν το προσωπικό τους ως ακολούθως. Επιχειρήσεις εργοδότες που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με κυβερνητική απόφαση απαγορεύεται να απολύσουν μόνο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή λειτουργίας τους. Με την επαναλειτουργία τους, οι απολύσεις είναι ελεύθερες. Η κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων εργοδοτών μπορεί να προβεί σε απολύσεις μετά τη λήξη της αναστολής της εργασιακής σχέσης του προσωπικού τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11, οι επιχειρήσεις εργοδότες που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κοροναϊού COVID-19 υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες, ως ημερημονία έναρξης ισχύως του παρόντος ορίζεται 18 Μαρτίου 2020. Αν το κοντρόλ με ακούει, να επικοινωνήσουμε και με τον πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, και δώσω μου όταν θα είμαστε έτοιμοι να τον έχουμε στον αέρα. Επιχειρήσεις εργοδότες που πλήττονται σημαντικά και υπάγονται στους ΚΑΔ απαγορεύεται να απολύσουν για χρόνο διπλάσιο του χρόνου αναστολής της εργασιακής σχέσης του προσωπικού. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις εργοδότες μπορούν να απολύσουν μετά τη συμπλήρωση ισόχρονου διαστήματος με εκείνο της αναστολής, δηλαδή 45 συν 45 ίσον 90 ημέρες. Μετά τη συμπλήρωση των 90 ημερών από την αναστολή της εργασιακής σχέσης, οι απολύσεις είναι ελεύθερες. Επιχειρήσεις εργοδότες που συνεχίζουν να λειτουργούν και των οποίων η λειτουργία δεν έχει αναστολή, όλα αναφέρονται στην πράξη αυτή του νομοθετικού περιεχομένου, που να σας πω, κυρίες και κύριοι, μέσα σε όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια που προηγήθηκαν, δεν κατάφεραν τέτοια αποτελέσματα και μέσα σε αυτή εδώ την σημερινή κρίση περνούν και αυτές οι συγκεκριμένες απολύσεις. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση, ο κύριος Βρούτσης, είπε και σας είπε τη μισή αλήθεια. Η ΕΝΙΠΕΚ καλεί την κυβέρνηση να φέρει άμεσα νομοθετική ρύθμιση που να προστατεύει από απόλυση
όλες τις κατηγορίες του προσωπικού στις επιχειρήσεις που τυχάνουν των φορολογικών και ασφαλιστικών διευκολύσεων και καθ' όλη τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης που προβλέπεται να είναι μακρά. Έχουμε, Ρωμανέ. Το κρίνομαι. Πάρε, με ακούς. Ω, μην πάρεις τηλέφωνο. Κάνε μια σύνδεση με τον Παναγιωτόπουλο που έχεις μια αναπάντητη. Κάλεσέ τον. Να τον ευγάλουμε. Είναι ένας Συριανός που ζει στη Γαλλία, αλλά τα κατάφερε και ήρθε εδώ στην πατρίδα μας, βρίσκεται στην Αθήνα. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση το μεσημέρι. Όχι, έχει, μου έκανε μια απάντηση εδώ στο Skype, δεν ξέρω. Το είδα εγώ εδώ, γιατί μου χτυπάει και εμένα εδώ. Παναγιωτόπουλος. Αν μας ακούει ο Διονύσης, ας μας καλέσει εκείνος στο Skype να μιλήσουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω και την ώρα, έχει σταματήσει και το ρολόι εδώ στο στούντιο. Να έρθω λοιπόν, κυρίες κύριοι, και να σας πω άλλο κοινωνική απόσταση και άλλο απομόνωση και μοναξιά. Περιορίστε το φόβο για το δικό σας καλό, είπε ο συμπαθέστατος κύριος Τσιόρδας, ο οποίος σε καθημερινή βάση ενημερώνει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες για το πώς πάει αυτή η περίπτωση του COVID-19 στην πατρίδα μας. Και βέβαια μέσα αυτή όλη την αναμπουμπούλα υπάρχει βέβαια και η θέση και η, που είναι και σημαντικό θέμα βέβαια. Βλέπουμε και μια τεράστια αναμόχαλευση κονδυλίων όπως ακούτε, με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, και βέβαια γίνεται το μεγάλο οικονομικό αλυσβερίσι. Παραδείγματα βέβαια έχουμε πολλά. Ναι. Ένα λεπτό, κύριε καθηγητά, σας έχουμε στην άλλη άκρη μέσω Skype, θα μας συνδέσει ένα λεπτάκι να μας περάσει και στον αέρα ο Ρωμανός, για να σας δούμε και να σας ακούμε, για να δούμε πόση αλήθεια λέει η κυβέρνηση με τις απολύσεις, με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Ο κύριος Βρούτσης τη μισή αλήθεια είπε πάλι. Είπαμε. Είπε τη μισή αλήθεια. Καλησπέρα, κύριε Στρογγύλη, ακούγομαι. Βεβαίως ακούτε και σας βλέπουμε κιόλας. Καλησπέριζω την πανέμορφη σειρά της Κυκλάδης μας. Είπαμε να πάρουμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για να αποκαλύψουμε πράγματι ότι η κυβέρνηση λέει τη μισή αλήθεια, αλλά με το επικοινωνιακό πλεονέκτημα που έχει ενδεχομένως κάποιους συμπολίτες μας του σπίτι. Βρήκαμε 4 διατάξεις της νομοθετικής πράξης της τελευταίας, όπου όχι μόνο προστατεύονται από απολύσεις οι εργαζόμενοι στις πληγήσεις επιχειρήσεις ή σε αυτές που έκλεισαν, αλλά και στις τρίτες που ούτε πλήγησαν ούτε έκλεισαν αλλά λειτουργούν κανονικά, όπου για όλες αυτές έχει ρητή διάταξη πότε μπορούν να απολυθούν και είναι απελευθερωμένες οι απολύσεις. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, βρήκαμε τη διάταξη που λέει, κύριε Στρογγύλη, ότι σε όσες έκλεισαν με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, με αυτό που λέμε με κυβερνητική απόφαση, για 45 μέρες μπαίνουν σε αναστολή οι εργαζόμενοι, την 46η, δηλαδή μία μέρα μετά το 45ήμερο της αναστολής, απελευθερώνονται οι απολύσεις σε αυτή την κατηγορία των επιχειρήσεων. Στην άλλη, τη δεύτερη κατηγορία, την πολυπληθέστερη, στους λεγόμενους CAD, δηλαδή στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Εκεί η κυβέρνηση είναι λίγο παραπάνω γενναιόδορη στις απολύσεις. Λέει, για τις 45 μέρες που είναι σε αναστολή οι εργαζόμενοι δεν απολύονται. Για άλλες 45 μέρες δεν απολύονται, αλλά μετά την 90η μέρα, 45 και 45, απολύονται ελευθέρως. Τρίτη κατηγορία,
Βρήκαμε και τρίτη διάταξη στο νόμο Βρούτσι προχθεσινό και απορώ πως και συναδελφοί μου και συναδελφοί σας, αλλά και δυστυχώς κυβερνητικοί παράγοντες, δεν λέω λένε ψέματα, άρα γιατί αποκρύπτουν την αλήθεια. Στην τρίτη κατηγορία, που είναι αυτές που ούτε πλήγησαν, οι μεγάλες στο σούπερ μάρκετ, οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, οι παραγωγές προϊόντων, τροφίμων κλπ. Που ακόμη δουλεύουν και ούτε έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση, ούτε πλήγησαν, ούτε υπάγονται στου ΚΑΔ του Υπουργείου Οικονομικών, αυτές απολύουν αμέσως. Και τέταρτη κατηγορία, όσοι απολύθηκαν από 1η Μαρτίου ως 20 Μαρτίου, λέει η κυβέρνηση, αυτοί θα πάρουν 800 ευρώ, αλλά νομιμοποιεί τις απολύσεις. Δεν λέει να άκυρες αυτές οι απολύσεις, περίπου 50.000 κόσμου, 50.000 κόσμου απολύθηκαν μεταξύ 1η Μαρτίου και 20 Μαρτίου. Εδώ η κυβέρνηση δεν λέει να άκυρες αυτές οι απολύσεις, αλλά θα τους δώσει το 800 ευρώ. Και καλά κάνει που τους λέει, αλλά τους νομιμοποιεί τις απολύσεις. Έτσι λοιπόν πήραμε, και ξέρω ότι είσαστε ενημέρωση γιατί συμμετέχετε και βέβαια μέσα από τις τηλεδιασκέψεις και τις αποφάσεις εν υπέ, και σήμερα το πρωί αναδείξαμε λοιπόν τις 4 περιπτώσεις που η κυβέρνηση ρητά με απόφαση την οποία αποκρύπτει, επιτρέπει μαζικές ελεύθερες απολύσεις μετά τη λήξη των μέτρων. Αυτό είναι απαράδεκτο και είναι και ανήθικο, γιατί κοροϊδεύει τον κόσμο. Και με το επικοινωνιακό πλεονέκτημα που βλέπω και στις δημοσκοπήσεις, γιατί ο κόσμος είναι φοβισμένος, τρομοκρατημένος, κοιτάει στη μάχη της επιβίωσης, όλη η Ελλάδα είναι ένα survivor και όλα αυτά, δεν μπορεί η κυβέρνηση και να κοροϊδεύει και να μην προστατεύει τους εργαζόμενους, διότι πάμε σε ένα τσουνάμι απολύσεων. Δηλαδή με δεδομένο ότι ο τουρισμός μας, κύριε Στρογγύλη, είναι, συμβάλλει κατά το 1/3 στο ΑΕΠ το ελληνικό και συμβάλλει κατά το 1/3 στη συνολική απασχόληση, δηλαδή έχει 950.000 έμεσα άμεσα εργαζομένους στον τουρισμό, δεν μπορεί με την καταιγίδα που έρχεται, με το σοκ των απολύσεων που περιμένουμε εμείς στην ΕΝΙΠΕΚ μέσα στο καλοκαίρι, ότι μισό εκατομμύριο συμπατριωτών μας θα κινηθούν σε ένα εκρεμές, που το ένα άκρο είναι η ανεργία και το άλλο η μερική απασχόληση. Δηλαδή το δίλημα που θα είναι για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου το προσεχές πεντάμινο θα είναι ή άνεργος ή απασχολούμενος για μια ή δύο εβδομάδες το μήνα. Αυτό προωθεί η κυβέρνηση με άλλη απόφασή της. Υπ' αυτή την έννοια βεβαίως είμαστε καλόπιστοι. Βεβαίως βλέπουμε ότι η κυβέρνηση πήρε και θετικά μέτρα. Βεβαίως πληρώνει το 1/3 του δώρου του ιδιωτικού τομέα. Βεβαίως στερεί από 1,5 εκατομμύριο κόσμο το μισθό. Δεν θα πάρουν το μισθό του Απριλίου όλοι οι εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα, θα πάρουν το 800 ευρώ της κυβέρνησης. Όλοι θα πάρουν 1 χιλιάρικο λιγότερο από τα 2 εκατομμύρια του ιδιωτικού τομέα. Την πληρώνουν οι μισθωτοί. Την πληρώνουν και οι επιχειρηματίες. Για να είμαστε δίκαιοι, κύριε Στρογγύλη, αλλά δεν μπορεί η κυβέρνηση να εμπέζει και να λέει προστατεύω από απολύσεις και να δείχνει στον κόσμο ότι προστατεύει διαρκώς, ενώ προστατεύει μόνο όσο ισχύουν τα μέτρα. Αυτό έπρεπε να το πούμε, γιατί εμείς υπηρετούμε την αλήθεια, δεν είμαστε επιστήμονες που υπηρετούμε σκοπιμότητες, όπως δυστυχώς κάποιοι συνάδελφοί μας. Δεν λέω ότι και ήδη σκοπίμως το αποκρύπτουν, μπορεί να μην κατανοούν διότι είναι δύσκολα νομοθετήματα, αλλά πρέπει να το ψάξουμε. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε ότι όχι μόνο απαγορεύει τις απολύσεις, αλλά δεν λέω ορθαρρύνει, αλλά επιτρέπει μετά τη λήξη των μέτρων. Μάλιστα. Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε βέβαια και τον ξεπεσμό, θα έλεγα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμέσου των γερμανικών κυβερνώντων, κύριε Μητρόπουλε. Είναι το θέμα του που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προχθεσινή σύνοδο κορυφής. Για άλλη μία φορά νομίζω ότι δείχνει μια αναλυσία όσον αφορά μέσα σε αυτή την δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι λαοί περισσότερο του Νότου, να το πούμε. Είναι ντροπιαστική και ονειδιστική, κύριε Στρογγύλη, αγαπητέ φίλε Κομινέ, η στάση
της γερμανοκρατούμενης διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ονειδιστική. Βλέπει ότι δύο χώρες μόνο, σημαίνοντα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δικής Ισπανία, Ιταλία, σήμερα που μιλάμε, μαζί και οι δύο έχουν 25.000 νεκρούς. Αν προσθέσεις και στη Γαλλία εκεί, πάμε στις 30.000. Αν προσθέσει το 60% των θανάτων και πλέον είναι από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επιμένει στο δόγμα Σόιμπλε που συνέθλιψε τους ευρωπαϊκούς λαούς, που έδιωξε τους γιατρούς μας για το εξωτερικό και παρακαλεί ο Μητσοτάκης να μην αρρωστήσουν, και καλά κάνει και έχει πάρει σωστά μέτρα, διότι δεν θα αντέξουν τα νοσοκομεία που είναι έτοιμο ροπά, όπως δεν αντέχουν τα νοσοκομεία της Βόρειας Ιταλίας που ήταν τα πιο αναπτυγμένα στην Ευρώπη, ή της Γαλλίας ή της Ισπανίας. Άρα λοιπόν, αντί να πει τυπώνω, βγάζω χρήμα για να στηρίξω τα μέλη μου διότι πεθαίνουν δικοί μου πολίτες που τάχτηκα να τους υποστηρίξω, να τους προστατέψω κλπ, τους αφήνω και πέφτουν νεκροί. Σε λίγο, με το δόγμα του Σόιμπλε που ακόμα είναι κυρίαρχο, κύριε Εξτρογγύλη, θα καταρτίζουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς μέσα στα νεκροταφεία. Θα πιάνουν τους δημοσιονομικούς στόχους πάνω σε φέρετρα. Κι όμως δεν ντρέπονται, και δυστυχώς πήρε μια πρωτοβουλία ο Μακρόν, ο πάντα δηλός Μακρόν, παρέσυρε και το δικό μας και στο παραπέντε, και ο Μακρόν και ο Μητσοτάκης λάκηξαν και άφησαν τον Ισπανό και τον Ιταλό από την ομάδα υποτίθεται των 9 που θα πίεζαν υποτίθεται για το ευρωμόλογο, κύριε Στρογγύλη. Και έμεινε μόνος του ο Ισπανός και μόνος του ο Ιταλός, διότι ο Μακρόν και όσους και όσοι άλλοι επηρεαζόντουσαν από τον Μακρόν λάκηξαν, διότι στο παραπέντε, όπως και με τον Τσίπρα, στο παραπέντε όλοι χωνόντουσαν στο φουστάνι της Μέρκελ, αντί να πούνε κυρία μου δώσε χρήματα να κάνουμε νοσοκομεία όπως κάνουν οι Κινέζοι. Σε 7 μέρες χτίσανε το μεγαλύτερο στο Γιουχάν νοσοκομείο, προστατεύσανε τους πολίτες τους και ούτω καθεξής. Δυστυχώς πάμε σε κομβική φάση για το μέλλον της Ευρώπης, και το κυρίαρχο δίλημα, αγαπητέ Κομινέ, θα είναι επανίδρυση ή διάλυση. Αυτή η Ευρώπη που θέλει να πιάνει δημοσιονομικούς στόχους πάνω σε φέρετρα, πάνω σε νεκρά σώματα περήφανων Ευρωπαίων πολιτών που στερήθηκαν του κοινωνικού κράτους για να σωθούν, θα στείλουν ισχυρό μήνυμα αν περάσουμε αυτή τη σκληρή φωνική επίθεση. Να σας ευχαριστήσω, κύριε καθηγητά, για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κουράγιο, όχι άλλα κρούσματα. Σε εμάς, στην Ευρώπη, στον πλανήτη, να τελειώσουμε, να βρεθεί γρήγορα το φάρμακο και ύστερα οι λαοί, αγαπητέ Κομινέ, θα στείλουν τα ηχηρά και δέοντα μηνύματα σε αυτές τις ανάλγητες πολιτικές ευρωπαϊκές ηγεσίες που βλέπουν μόνο νούμερα μέσα από τα νεκρά πτώματα περήφανων πολιτών. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Καλό βράδυ. Γεια σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε λοιπόν και τον πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, τον Αλέξη τον Μητρόπουλο. Αν ο σκηνοθέτης μας, πάμε και στην δεύτερη επικοινωνία. Κάλεσε εσύ, γιατί βλέπω και εδώ αναπάντητες. Και βλέπω και συνεχή στα ακουστικά μου επιστροφές. Αλλά μην πειράζει τίποτα, θα το κοιτάξουμε αυτό. Το τεχνικό μέρος είναι, κυρίες και κύριοι. Μιλώ με τον σκηνοθέτη. Θέλω να κάνουμε και μία σύνδεση και με τον Γενικό Γραμματέα. Ναι. Ρωμανέ, μας έτοιμε. Ναι. Να κάνουμε λοιπόν και μία σύνδεση μέσω Skype με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Κύριε Βαρουφάκη, με ακούτε, μας ακούτε από την εκπομπή? Ναι, ναι. Ένα λεπτό να σας περάσουμε και στον αέρα. Με ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Εσείς? Και εγώ σας ακούω, ναι. Ωραία. Ορίστε. Με βλέπετε ή όχι? Η κάμερά σας είναι κλειστή, κύριε Βαρουφάκη. Ανοίξτε τη. Ω, δεν είναι. Δεν είναι. Είναι ανοιχτή. Ανοιχτή, λέει, είναι. Ο σκηνοθέτης μου λέει ότι είναι κλειστή, κύριε Βαρουφάκη.
Τώρα, απλά αργεί να έρθει. Τώρα είναι ανοιχτή, ναι. Αργεί να έρθει, αργεί να έρθει. Αργεί, έχουμε την καθυστέρηση. Ωραία, όλα καλά. Όλα καλά, λοιπόν. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε στον καλησπέρα, αέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε. Κύριε Γιάννη Βαρουφάκη. Είμαι ήδη στον αέρα. στον αέρα είμαστε όλοι. Όλοι στον αέρα. Σας ευχαριστώ καταρχήν για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Έχουμε μια δύσκολη περίοδο να διανύσουμε. Εσείς λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Πόσοι από αυτούς οι οποίοι επικοινωνείτε και μιλάτε σας αντιλαμβάνονται, οι Έλληνες πολίτες και οι Ελληνίδες λέω, αντιλαμβάνονται, γιατί εδώ τουλάχιστον εγώ από εδώ αυτή την εκπομπή επί 10-12 χρόνια τα ίδια σχεδόν λέω και βλέπω συνεχώς να ψηφίζουν τους ίδιους και τους ίδιους, κύριε Βαρουφάκη. Ναι. Περιέργως πως έχω μια πάρα πολύ καλή εικόνα για τους Έλληνες πολίτες. Περιέργως πως. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο κάποιος να είναι απεσιόδοξος και να βλέπει τα στραβά και να λέει το γνωστό ότι ένας λαός έχει τις κυβερνήσεις που το αξίζουν κλπ. Αλλά αν το σκεφτείτε, από τότε που υπήρξε η πλήρη καθίζηση το 2009-2010, ο ελληνικός λαός έδωσε σε όλους μας μια ευκαιρία. Στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και στη ΔΗΜΑΡ, στο ΛΑΟΣ, βεβαίως μετά στο ΣΥΡΙΖΑ, στην πρώτη κυβέρνησή μας, στη δεύτερη κυβέρνηση, τώρα στον κ. Μητσοτάκη. Και κάθε φορά που προδίδεται, και κάθε φορά προδίδεται, ναι, τιμωρεί αυτόν στον οποίο έδωσε την ψήφο του και ψηφίζει κάποιον άλλον μόνο και μόνο για να τιμωρήσει. Όχι γιατί νομίζω ότι ελπίζει ότι ο άλλος θα είναι καλύτερος. Οπότε, αντίθετα με την τάση που όλοι μας έχουμε, και εγώ έχω, να ρίχνουμε το φταίξιμο στο λαό, εγώ θεωρώ ότι στην περίπτωση του ελληνισμού, ιδίως τα τελευταία 10 χρόνια, η χώρα και ο ελληνισμός προδίδεται από τις ηγεσίες του. Εγώ θυμάμαι εκείνες τις συγκλονιστικές μέρες πριν από το δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015, θυμάμαι τα μαζικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά μέσα μαζικής αποβλάκωσης των Αθηνών ιδίως. Δεν μιλάω για τα περιφερειακά σαν εσάς. Μιλάω για αυτά τα πτωχευμένα, τα οποία εξαρτώντουσαν από τις πτωχευμένες τράπεζες που εξαρτώντουσαν από την Τρόικα, έτσι. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τον τρόπο, και εσείς το θυμάστε, τον τρόπο με τον οποίο η Τρόικα εσωτερικού, μέσα από τα κανάλια της, τρομοκρατούσε τον κόσμο, μην τολμήσει να ψηφίσει όχι στο ψήφισμα, και ο ελληνικός λαός εκείνη τη στιγμή στάθηκε όρθιος και ψήφισε με ένα 62% όχι. Και τι έγινε, το ίδιο βράδυ οι ηγέτες του, η κυβέρνηση ανέτρεψε το λαό. Είναι η πρώτη φορά. Συνήθως ένας λαός ανατρέπει μια κυβέρνηση, και το βράδυ η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, ανέτρεψε το λαό του. Οπότε από εκείνη τη στιγμή θα μου πείτε, το Σεπτέμβριο γιατί τον ξαναψήφισαν τον κύριο Τσίπρα. Είναι πολύ απλό. Όταν έχεις να επιλέξεις μεταξύ ενός βασανιστή που είναι ενθουσιώδης και θέλει να σε βασανίσει, και ένα βασανιστή που δεν είναι ενθουσιώδης και δεν θέλει να σε βασανίσει, αλλά θα το κάνει για να κρατήσει την καρέκλα. Ποιον επιλέγεις? Νομίζω ότι ο λαός πάντα επέλεγε με έναν ορθολογισμό, ξέρετε. Και γι' αυτό εμείς στο ΜΕΡΑ25 λέμε κάτι πολύ απλό. Εάν δεν μας εμπιστευτεί ο κόσμος, φταίμε εμείς. Φταίμε εμείς που δεν καταφέραμε να του εμφυσίσουμε ξανά την ελπίδα ότι η πολιτική διαδικασία μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Τον Ιούλιο, ξέρετε, εμείς ένα μικρό κόμμα το οποίο ήμασταν δαιμονοποιημένοι, χωρίς δεκάρα, πραγματικά χωρίς δεκάρα. Δηλαδή, να σας πω ότι δώσαμε γύρω στις 50.000 ευρώ σύνολο για όλη μας την προεκλογική καμπάνια, των οποίων 30.000 ήταν για να τυπωθούν τα ψηφοδέλτια. Και μπήκαμε στη Βουλή. Δεν μπορώ να έχω παράπονο εγώ προσωπικά από τον ελληνικό λαό. Έχω παράπονο από την ηγεσία του. Μάλιστα. Έχουμε μια κρίση, θα έλεγα, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια. Και μέσα σε αυτή την περίοδο που διανύουμε, κύριε Βαρουφάκη, παρακολουθούμε βέβαια και την ελληνική κυβέρνηση, παίρνει διάφορα μέτρα. Εγώ πάω στο αύριο και θέλω να μου σκιαγραφίσετε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, εάν και όποτε τελειώσει αυτή η πανδημία, με τον COVID-19, τι θα ακολουθήσει, γιατί αυτές οι επιπτώσεις είναι που τρομάζουν αρκετά μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, κύριε Βαρουφάκη. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο σε δύο διαστάσεις. Από τη μία μεριά, ακόμα και όλα να πήγαιναν φίνα πριν μας χτυπήσει ο COVID-19, θα είχαμε την αγωνία της ανάκαμψης. Αλλά δεν υπάρχει και άλλη διάσταση, ότι δεν πηγαίναμε καθόλου φίνα πριν.
Πρέπει να σας θυμίσω ή να σας το πω αν δεν το γνωρίζετε οι τηλεθεατές μας. Αν δεν το γνωρίζετε, σας το πω αν το γνωρίζετε να σας το θυμίσω. Ότι εμείς από τον Ιούλιο που εκλεγήκαμε στη Βουλή, που μπήκαμε στη Βουλή, βασικά τι κάναμε, πήραμε ένα κόδωνα κινδύνου ότι το 2020 ήταν ακόμα χειρότερο. Ότι αντί για τις ανακάμψεις, τις εξώσεις από τα μνημόνια, τη μεγέθυνση και όλα αυτά τα όμορφα λόγια τα μεγάλα, αντιμετωπίζαμε μια νέα συρρήκνωση των εισοδημάτων και συνολικά της εθνικής οικονομίας, ότι το μνημόνιο ήταν πολύ βαρύ, το τέταρτο, που υπογράφτηκε, αλλά ονομάστηκε αντιμνημόνιο τον Αύγουστο του 2008. Και θέλω να πω ότι δυστυχώς, βγήκαμε σωστοί. Και δεν μιλάω για τον κορονοϊό. Θέλω να δείτε και μπορείτε να το ελέγξετε όλοι αυτό. Μπείτε στην Ελστάτ, ε-λάγμα-σίγμα-τ-α-τ στο διαδίκτυο. Πηγαίνετε εκεί πέρα που λέει οικονομικά στοιχεία. Πηγαίνετε εκεί που λέει ΑΕΠ, ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Κοιτάξτε, τρέξτε στις τιμές. Θα δείτε ότι το τελευταίο τρίμηνο, δηλαδή Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 19, είχαμε συνολικά μικρότερα εισοδήματα από ότι του 18. Την ίδια περίοδο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Με άλλα λόγια, είχαμε νέα ύφεση. Έτσι, όχι, δεν είχαμε ανάπτυξη, είχαμε νέα ύφεση. Και έρχεται λοιπόν και ο ιός από πάνω και έχουμε την πλήρη αυτή κατάσταση. Και δεν είναι μόνο η Ελλάδα, ξέρετε. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Η παγκόσμια οικονομία βρισκόταν στο χείλος ενός μιας νέας αβύσου στις αρχές του 2020, ανεξάρτητα τον ιό. Γιατί η κρίση του 2008 που ξεκίνησε από την Wall Street, από τη Νέα Υόρκη, από τις τράπεζες της Αμερικής, της Γερμανίας, της Γαλλίας, η κρίση αυτή δεν ξεπεράστηκε ποτέ. Είναι μεγάλο φάλμα, να λέμε, την ενιαία κρίση, η ίδια κρίση, η οποία συνεχώς επιδεινώνει. Αυτό που είχαν κάνει και οι εθνικές τράπεζες είχαν τυπώσει οροσειρές ολόκληρες χρήματος δημόσιου και το είχαν ρίξει στις τράπεζες, στον τραπεζικό τομέα, στον χρηματοπιστωτικό τομέα γενικότερα και βεβαίως στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτές δεν κάνανε επενδύσεις όμως, αλλά αυτό το χρήμα δημιούργησε μια αίσθηση κανονικότητας της Ελλάδας. Έτσι, στην Ελλάδα δεν είχαμε καν αυτή την αίσθηση κανονικότητας. Είχαμε η Αμερική, η Βρετανία, η Γερμανία κτλ. Αυτό ήταν όμως μια φούσκα. Έρχεται λοιπόν ο κορονοϊός τώρα, ρίχνει τόσο τη ζήτηση όσο και την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών. Έχουμε λοιπόν μια τεράστια βελόνα η οποία σκάει μια τεράστια φούσκα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Οπότε ακόμα και όταν ο κορονοϊός φύγει, θα έχουμε τα χρηματιστήρια να ξαναγυρίσουν εκεί που ήταν. Γιατί οι κεντρικές τράπεζες συνεχώς θα τυπώνουν χρήματα να δίνουν στους χρηματιστές. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν θα χρησιμοποιηθεί ως άλοθη όμως και για τη δική μας κυβέρνηση και για άλλες ενδεχομένως κυβερνήσεις. Ότι φταίει. Αυτό ακριβώς. Έψαξαν, βρήκαν ένα άλοθη. Βεβαίως θα βρουν άλοθη, θα πούνε α, όχι, εμείς θα πηγαίνουμε τέλεια, πηγαίνουμε φίνα. Άρα τι να κάνουμε τώρα, παιδιά, κόψτε μισθούς, κόψτε συντάξεις. Μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, δεν ξέρω να το πει. Μίλησε για νέο μνημόνιο στη Βουλή. Το δείξαμε, το ακούσαμε. Το έκανε εύσχημα. Εύσημα το. Το έκανε εύσχημα. Είπε ότι εάν δώσουμε αυτά που λέτε να δώσουμε τις παροχές, τότε θα έχουμε νέο μνημόνιο. Πρώτον, κύριε Μητσοτάκη, είναι αδύνατο να έχουμε νέο μνημόνιο, γιατί ήδη είμαστε στο μνημόνιο. Το τέταρτο που πάμε το 60. Έτσι, ένα του κάπου. Το δεύτερο. Όταν το χρέος θα πάει από το 180% στο 220%, εσείς τι περιμένετε ότι θα σας κάνει η Τρόικα το 2021, θα σας αγκαλιάσει και θα σας γεμίσει με φιλιά, θα σφίξει τη μέγενη της λιτότητας πάνω. Οπότε μετά θα γυρίσετε και μας πείτε, α, εγώ σας είχα υποσχεθεί λαγούς με τα πραχύλια, θα τους είχατε και τους λαγούς και τα πραχύλια, αλλά τώρα κορονοϊός τι να κάνουμε τα κεφαλιά μέσα. Δηλαδή άλλη μία δικαιολογία για την συνέχιση της μνημονιακής πολιτικής, για το να δικαιωθεί ο λαός μας, οι άνθρωποι μας, οι νέοι μας, οι γέροι μας, οι γυναίκες, οι άντρες, ακόμα πιο βαθιά στη φυλακή του χρέους, που είναι ο λόγος που υπάρχει το ΜΕΡΑ 25 ακόμα. Και ακούμε και τον Άιν από την Γερμανία όσον αφορά την πίεση για την έκδοση ευρωομολόγων, κύριε Βαρουφάκη. Και έχω ακούσει βέβαια και τις δικές σας θέσεις το πώς πρέπει να αντιδράσουν αυτοί οι ηγέτες, Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι, και να ακολουθήσουν το δρόμο του Ντεγκόλ. Δηλαδή να δώσουν με την παρουσία τους μια πιο στιβαρή έτσι θέση και να επιμείνουν στην... Με την απουσία τους. Με την απουσία τους φυσικά. Ναι. Ο Ντεγκόλ χρησιμοποίησε την πολιτική της άδειας καρέκλας. Μέχρι να συνεπιστείτε, μέχρι να γίνετε άνθρωποι, μέχρι να μιλάτε σοβαρά, εγώ δεν έρχομαι. Θα είστε μόνοι σας στη Σύνοδο Πολιτική. Θα τεστείτε, οι εννέα. Έχουν τα πολιτικά αναστήματα αυτοί οι κυβερνώντες σημερινοί, κύριε Βαρουφάκη, να κάνουν κάτι τέτοιο. Τι λέτε εσείς με την εμπειρία που έχετε? Σε καμία περίπτωση. Είναι λιλιπούτι.
είναι να είναι της πολιτικής. Τόσο ο κύριος Μακρόν, όσο ο κύριος Σάντσες, ο κύριος Πόντε, ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θα το κάνουν. Να σας πω θα κάνουν, γιατί πραγματικά είναι τόσο ξεκάθαρο. Και μάλιστα και ο κύριος Τσίπρας συμμετέχει και σε αυτό. Ο ίδιος σήμερα ήταν σαν ουσιαστικά προκομπός της συνδικολόγησης. Και μάλιστα την υποστήριξε, γιατί μίλησε ο κύριος Τσίπρας σήμερα για έναν ευρωομόλογο, λέει, το οποίο θα βγει από τον ESM, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Το οποίο είναι αυτό που θέλει η Γερμανία. Αυτό θέλει η Γερμανία. Γιατί αυτό ξέρετε τι είναι. Αυτό θέλει η Γερμανία. Η Γερμανία θέλει να δανειστούμε και άλλα χρήματα από το Ταμείο των Μνημονίων της Τρόικας. Αν είναι δυνατόν ο κύριος Τσίπρας, με τον οποίο ήμασταν αγκαλιά μαζί τόσα χρόνια και ζητούσαμε μια άλλη Ευρώπη, να έρχεται σήμερα και στη Βουλή να κοιτάει τον κύριο Μητσοτάκη και να του λέει να ζητήσετε τι να ζητήσει, αυτό που θέλει η Γερμανία. Αν είναι δυνατόν. Ο Μητσοτάκης σήμερα είναι πιο αριστερά από τον Τσίπρα. Γιατί ο Μητσοτάκης τουλάχιστον στα χαρτιά ζήτησε ευρωομόλογο. Ναι. Δεν ζήτησε να βγει από τον ESM. Να είναι μνημονιακό δάνειο. Μέσα σε όλη αυτή την κρίση, επίσης, κύριε Βαρουφάκη, βλέπουμε πολλές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που λέει η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι τους και οι διάφοροι υπουργοί ότι αυτά βαίνουν προς ανακούφιση των πολιτών, των δανειοληπτών κλπ. 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 Αναστέλλονται κατά κάποιο τρόπο τα οφειλόμενα δάνεια στις τράπεζες για ένα χύψη χρονικό διάστημα που διαρκήσει η κρίση. Αλλά σας έχω ακούσει με μεγάλη προσοχή και το οποίο βέβαια έχω δείξει και στους τηλεθεατές μας όσον αφορά για την δική σας προσωπική παρέμβαση για το πάγωμα του νόμου Ηρακλής. Ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό και δεν το έχει αναδείξει κανένα μεγάλο συστημικό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω το χρόνο να το αναπτύξετε εσείς για να το πληροφορηθούν και οι τηλεθεατές μας εδώ στο Νότιο Αιγαίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία και δεν είναι κομματικό ζήτημα, είναι εθνικό ζήτημα. Εθνικό ζήτημα. Είναι ζήτημα τεραστίων διαστάσεων και είναι και ένα τεράστιο σκάνδαλο, αν θέλετε. Γιατί, τι είναι ο Ηρακλής? Είναι ένας νόμος που πέρασε η κυβέρνηση το Δεκέμβριο. Τι λέει? Τι προβλέπει? Την πώληση των κόκκινων δανείων, των μη εξυπηρετούμενων δανείων, από τις τράπεζες στα ταμεία. Τα ταμεία λοιπόν αγοράζουν τα δάνεια του Κοσμάκη, χρωστά 100.000 στην τράπεζα, δεν μπορεί να τα ξεπληρώσει, τώρα τα χρωστά στο ταμείο. Γιατί η πυρός που σε είχε δώσει το δάνειο το πούλησε σε ένα ταμείο του Ντέλαγουερ. Αυτό προβλέπει ο Ηρακλής. Αλλά προβλέπει και κάτι άλλο. Προβλέπει ότι το ταμείο αυτό για να δώσει ένα ποσό στην Τράπεζα Πυρός να το αγοράσει, στην Eurobank, δεν έχει σημασία ποια είναι, να αγοράσει το δικό σου δάνειο, το κόκκινο, έχει εγγυηθεί το δημόσιο ένα ποσό ότι αν δεν καταφέρει να πάρει χρήματα από το δάνειο λίγο αυτόν, ή να το βάλει στο σπίτι σου σφυρί και να πάρει τα χρήματά σου και να είσαι ικανοποιημένο ω αρπακτικό ταμείο από τον Delaware. Αν δεν τα καταφέρει, θα σου δώσει το ελληνικό κράτο χρήματα. Εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Το οποίο ανεβαίνει, ανέρχεται στο ποσό των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα μυθικό ποσό. Όταν η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μόνο 2,6 δισεκατομμύρια έχει ρίξει στην παραπέρασε οικονομία, το να δανειστούν 12 δισεκατομμύρια από την Τρόικα, δεν πάει. Πρέπει να τα δανειστούν την Τρόικα. Η Τρόικα θα του τα δώσει. Γιατί η Τρόικα πάντα σου δίνει χρήματα για να τα δίνει στου πλούσιου ή για να τα δώσει στου σκοπού δεν σου δίνει. Όταν θα πάρει ο κ. Μητσοτάκης 12 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή, αν συνεχίσει έτσι, για να τα δώσει στα αρπακτικά ταμεία από τον Delaware για το New Jersey, τα οποία έχουν αγοράσει τα χρέη του κόσμου, τα κόκκινα. Και εμείς λέμε κάτι παράπλευρο. Βγάζετε πράξη νομοθετικού περιεχομένου για να ανακουφίσετε τον κόσμο. Βγάλτε μία να παγώσει τον Δημοκρατή. Να μην μπορεί το ταμείο τάδε να έρθει να σου ζητήσει σε τα οποία θα φύγουν από τη χώρα. Θα δανειστεί ο κύριος Μητσοτάκης 12 δισεκατομμύρια από την Τρόικα, θα τα φορτωθεί ο κόσμος μας, όπως και όλα τα άλλα. Ναι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, μνημόνια, μέτρα κτλ. Για να τα δώσει σε ταμεία που θα τα βγάλουν στο εξωτερικό. Ούτε οι τράπεζες θα τα πάρουν. Να πεις ότι θα πάρουν οι τράπεζες, πάει στα κομμάτια. Να ενισχυθούν οι τράπεζες. Ούτε οι τράπεζες θα τα πάρουν. Ούτε οι δανειολήπτες θα τα πάρουν. Η κυβέρνηση θα τα πάρει το ξένο ταμείο αυτό. Οπότε εγώ λέω στον κύριο Μητσοτάκη, το είπα και σε ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί τώρα όπου να είναι και το καλοκαίρι σε μια ανακοίνωση σε ένα δελτίο τύπου μόλις τώρα. Κύριε Μητσοτάκη, σας παρακολουθούμε. Εάν δεν βγάλετε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που παγώνει αυτή την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, τον Ηρακλή, όχι μόνο τους πληστηριασμούς που βεβαίως πρέπει να παγώσετε σε μια τέτοια περίοδο, γενικότερα πρέπει να παγώσετε, αλλά ιδίως σε μια τέτοια περίοδο, αν δεν παγώσετε το δικαίωμα των ταμείων αυτών
να σας πάρουν 12 δισεκατομμύρια, τα οποία θα τα αναζητήσετε την Τρόικα εκ μέρους μας, θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί δεν το κάνετε. Σε ποια συμφέροντα είστε δεσμευμένοι, κύριε Μητσοτάκη και κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης? Τι σχέσεις έχετε εσείς, η οικογένειά σας, η κυβέρνησή σας, η κοινωνική σας κύκλη με αρπακτικά ταμεία, τα οποία θα τους επιτρέψετε να πάρουν 12 δισεκατομμύρια από τον ελληνικό λαό στην πιο σκληρή κρίση, η φάση αυτής της κρίσης? Είναι ξεκάθαρη η καταγγελία, είναι ξεκάθαρη η πρόκληση και η πρόσκληση. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ ο κ. Μητσοτάκης αύριο το πρωί να με διαψεύσει. Του το έχω πει προσωπικά, εδώ και καιρό, ότι πρέπει να το κάνει αυτό. Μου είπε ότι το σκέφτεται. Το έχω καταθέσει στη Βουλή, το έχω καταθέσει στον δημόσιο διάλογο. Δεν μας λένε ότι έχουμε άδικο, αλλά δεν μας απαντάνε. Όπως είπατε σωστά, κανένα συστημικό μέσο δεν μιλάει για αυτά, γιατί και αυτοί είναι εμπλεγμένοι με τα ταμεία. Μάλιστα. Δεν θα επιτρέψουμε 12 δισεκατομμύρια να προστεθούν στο δημόσιο χρέος υπέρ αρπακτικών ταμείων. Τελεία. Αυτή η κρίση, η οποία θα έχει τρομακτικά αποτελέσματα για την αυριανή μέρα, όχι αύριο, όταν θα λήξει και πότε θα λήξει, δεν ξέρουμε ακόμη. Κανείς δεν ξέρει. Και βέβαια είναι και μια ευθύνη της επιστημονικής κοινότητας πλέον για αυτό το ζήτημα. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Θέλω όμως μέσα σε αυτή την αναμπουμπούλα η οποία γίνεται, γίνεται και μια τεράστια αναμόχλευση, θα το χαρακτήριζα έτσι, κονδυλίων από την ελληνική κυβέρνηση στο όνομα της θεραπείας και βοήθειας προς τον ελληνικό λαό και στις διάφορες επιχειρήσεις. Αυτές οι αναμοχλεύσεις κονδυλίων, γιατί κάποιοι χαίρονται με αυτή την περιβόητη πανδημία εδώ στη χώρα μας. Εσείς στη Βουλή, γιατί σας δίνουν αναφορά, ελέγχονται που πάνε τα αυτά τα κονδύλια και αυτές όλες οι χρηματοδοτήσεις που ακούμε. Πρόσφατα είδαμε και τα 11 εκατομμύρια για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα μένω με σπίτι. Ακούσαμε ότι οι δόσεις που ήταν για το 2020 για τα τηλεοπτικά κανάλια τις χαρίζει η κυβέρνηση. Είναι κάποια εκατομμύρια, αγγίζουν τα 30-35 εκατομμύρια. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, σε εσάς λογοδοτούν οι κυβερνώντες στη Βουλή? Όσο και σε εσάς. Όσο και σε εσάς. Κατάλαβα. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια έκφραση στα αγγλικά την οποία τη μεταφράζω κάποιες φορές για να το διασκεδάσουμε. Μας αντιμετωπίζουν ως μεριτάρια. Μας κρατάνε σε σκοτεινό μέρος και μας ταΐζουν κοπριά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κοιτάξτε, το πρόβλημα της ΕΤΚΕΙ είναι ότι πολλές φορές ούτε οι ίδιοι υπουργοί δεν ξέρουν τι γίνεται. Γιατί όποιος έχει περάσει από υπουργείο, και δυστυχώς είχα αυτή την εμπειρία για 5,5-6 μήνες, το μεγάλο πρόβλημα ενός υπουργού να ξέρει τι γίνεται πίσω από την πλάτη του από τους διάφορους επιτίδιους που είναι γύρω του. Δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουν οι υπουργοί. Αυτό που λέω είναι ότι πολλοί υπουργοί πολλές φορές δεν ξέρουν καν τι γίνεται. Και πώς κάποια κονδύλια τα οποία εμφανίζονται ότι είναι θεραπευτικά, ότι είναι χρήσιμα κλπ. Ξαφνικά εξαφανίζονται στις τσέπες επιτηδίων. Όμως βλέπουμε, έχουμε γνώση, όπως οι φύλακες που λέει και το ρητό. Βλέπουμε αυτό. Τα αναφέρατε κι εσείς. Αυτή η αναστολή στα κανάλια. Τα επιπλέον κονδύλια για διαφήμιση. Τα οποία πηγαίνουν και σε συγκεκριμένα κανάλια και με συγκεκριμένους τρόπους. Βλέπουμε με άλλα λόγια τη γιγάντωση και τη συνέχιση του γνωστού αθλήματος, πλέον Ολυμπιακών διαστάσεων αθλήματος, της διαπλοκής. Σε όλο το μεγαλείο. Μέτρα τα οποία πρέπει να πάρει η κυβέρνηση σε αυτή την περίοδο. Μεταξύ άλλων αναφερθήκατε, γιατί σας παρακολουθώ εγώ, ότι εξ αφορμής βέβαια που έχουμε και το Πάσχα σε λίγες ημέρες, ακούσαμε ότι δεν θα απαγορεύεται να σουβλήσουμε και αρνιά. Άρα λοιπόν οι κτηνοτρόφοι με τα αρνοερήφια κλπ. Θα έχουμε μια πτώση, δεν θα υπάρχει ζήτηση. Μιλάμε για καταστροφή για πολλούς παραγωγούς όσον αφορά το κτηνοτροφικό ή αγροτικό μέρος της υπόθεσης. Κάνετε μια πρόταση στην ελληνική κυβέρνηση να αγοράσει όλη την παραγωγή και την αγροτική αλλά και την κτηνοτροφική προς όφελος των τοπικών Ελλήνων καταναλωτών και να τα διαθέσει στην ελληνική αγορά για να δώσει και μία τόνωση και οικονομική και στήριξης στην πράξη πλέον και των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Πώς το βλέπετε, θα υπάρχει αυτή η προνοητικότητα από την ελληνική κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη? Δεν
δεν το βλέπω να υπάρχει, αλλά εμείς πρέπει να τους φέρουμε σε δύσκολη θέση να μας εξηγήσουν γιατί δεν θα το κάνουν. Γιατί ξέρετε, η Κεντρική Τράπεζα υπάρχει για να είναι ο δανειστής της ίστατης στιγμής. Όταν οι τράπεζες καταραίουν, πάει η Κεντρική Τράπεζα και τους δίνει τη ρωστότητα που δεν έχουν. Τους δίνει τα μετρητά που δεν έχουν. Αυτό που χρειάζεται ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση να μετατραπεί σε αγοραστή ίστατης στιγμής. Γιατί αν δεν το κάνουν, και δεν θα είναι να το κάνουν, εμείς τους το προτείνουμε. Αν δεν το κάνουν, θα γίνει δύο πράγματα. Και γίνεται, ήδη το βλέπουμε. Πρώτον, οι αγρότες δεν θα φυτέψουν. Και έτσι, ακόμα και όταν θα περάσει η κρίση, σε 8 μήνες, 10 μήνες αργότερα, είναι δύσκολο να ξεκινήσει μια παραγωγή που δεν έγινε. Μια καλλιέργεια που δεν έγινε. Θα έχουμε μείωση της προσφοράς ειδών βασικής διατροφής στα σούπερ μάρκετ της λαϊκής αγοράς. Ακόμα και όταν έχει ξεπεραστεί η κρίση. Δεύτερον, ήδη βλέπουμε ανατιμήσεις των τιμών. Ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ. Εμείς έχουμε κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους και βλέπουμε ότι έχουμε τις τελευταίες μέρες μια αύξηση 20-30% σε βασικά αγαθά. Λόγω της μείωσης της προσφοράς. Οπότε, ταυτόχρονα, μειώνεται η παραγωγή με αντίκτυπο μεσομακροπρόθεσμο, έχεις αύξηση των τιμών των αγαθών, τα οποία έχουν ανάγκη οι άνθρωποι να επιβιώσουν, σε μια περίοδο που καταραίουν τα εισοδήματά τους. Η μετατροπή του κράτους σε αγοραστή ίστατη στιγμή είναι απαραίτητη. Όσο απαραίτητο είναι και η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για να φαγώσει ο κύκλος, όσο απαραίτητο είναι το κούρεμα των φορολογικών των φορολογικών αναγκών και αναγκών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Έτσι. Δηλαδή δεν βοηθάγεται ένας άνθρωπος στη Σύρο τώρα να το πεις που δεν έχει πλέον αγορά, έχει κλείσει το μαγαζί, δεν έχει τουρίστες, δεν θα έχει τουρίστες. Να του πεις αυτά που μου χρωστάζεις θα μην μου τα δώσεις τώρα, θα μου τα δώσεις μαζί εμένα σε 5 μήνες. Όταν δεν θα έχει έστω το τσίπο. Αυτό που βοηθάει να του πεις τα κουρεύω, δεν θα τα πάρω ποτέ. Μηδενίζουμε το κοντέρ, ξεκινάμε αργότερα. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις που δεν κάνει η κυβέρνηση και το κάνει και κάνει ακριβώς τον αντίθετο. Δίνει δάνεια. Τι να τα κάνει τα δάνεια αποτυχευμένος. Δάνεια παίρνει κάποιος που έχει πρόβλημα ρευστότητας. Όχι κάποιος που δεν έχει καθόλου έσοδα και δεν θα έχει έσοδα. Είναι σοβαρό το θέμα. Και έτσι πριν σας αποχαιρετήσω, ένα τελευταίο ερώτημα ήθελα να σας θέσω και μπορείτε να προσθέσετε κι εσείς ό,τι άλλο ζητήσετε. Πιστεύετε, υπολογίζετε ότι μπορεί να αναδυθεί κάποιος πολιτικός κίνδυνος μετά αφού θα ολοκληρωθεί αυτή η κρίση? Θα αλλάξει κάτι όσον αφορά το πολιτικό μας σύστημα εδώ στην Ελλάδα? Μπορεί να επηρεάσει δηλαδή αυτή η πανδημία, αυτός ο τρόπος τον οποίο χρησιμοποιούν και τα πολιτικά κόμματα και η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσουν αυτή την σημερινή εικόνα που δείχνει η Ελλάδα μας? Αναδύεται κάποιος κίνδυνος πολιτικός ότι κάτι μπορεί να αλλάξει? Τι πιστεύετε? Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω ως αριστερός, ο οποίος στέκεται αυτοκριτικά απέναντι στις βασικές παραδοχές της αριστεράς. Η αριστερά πίστευε πάντα ότι όταν οι άνθρωποι φτωχαίνουν, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για μια επαναστατική εγρήγορση. Εγώ δεν το συμφωνώ με αυτό. Εγώ θεωρώ, κρίνοντας από το 1929, κρίνοντας από το 2008, κρίνοντας από την μνημονιακή κατάσταση, ότι ναι, μπορεί να γίνει, αλλά συνήθως αυτό που είναι πολύ πιο πιθανό είναι να αυξάνεται το κύμα της ξενοφοβίας, της μυσαλλοδοξίας και του νεοφασισμού. Αν εμείς, οι προοδευτικοί άνθρωποι, δεν ενωθούμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και γι' αυτό το ΜΕΡΑ ξέρετε ότι είναι πανευρωπαϊκό κόμμα, έχουμε μέλη σε όλη την Ευρώπη, και όχι Έλληνες, Γερμανούς, Γάλλους, Ολλανδούς. Αν δεν ενωθούμε όλοι για να εκμεταλλευτούμε εμείς υπέρ της πλειοψηφίας, υπέρ του διαφωτισμού, υπέρ των φωτισμένων προοδευτικών ανθρώπων την κρίση αυτή και αφήσουμε πάλι τους τραπεζίτες να υποφεληθούν, τελικά οι μόνοι πολιτικά ωφελημένοι θα είναι οι νεοφασίστες, οι ρατσιστές, αυτοί που θέλουν υψηλά τείχη μεταξύ των χωρών μας, μεταξύ των πόλεων μας, θέλουν να στρέψουν τον Α εναντίον του Β. Όλοι θα θέλουν να μας κάνουν να είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες, Ιταλοί κτλ. Με όξυνση των εντάσεων και των συγκρούσεων. Μάλιστα. Και όσον αφορά τα αποτελέσματα τα οποία θα ακολουθήσουν να τα πληρώνουν οι λαοί που έχουν πληγεί και οι οικονομίες τους, μιλάμε για τεράστιες επιπτώσεις.
και η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατήσει την συγκεκριμένη αδιάλακτη στάση και είναι αυτό που λέει ο κάθε λαός, η κάθε κυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο μπορεί να αντιμετωπίσει και αν θέλει βοήθεια ας πάρει δάνειο με νέα μνημόνια και τα ξέρουμε. Πιστεύετε μπορεί να σταθεί αφορμή στο να δημιουργείται οι ευρωσκεπτιστές ότι πάει προς διάλυση ως ο νούπου. Μπορεί να σταθεί αφορμή, δηλαδή αυτή η κρίση, να δούμε κάτι διαφορετικό, παραδείγματος χάρη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το ευρώ κινδυνεύει, πώς το λέτε. Ξέρετε, νομίζω ότι το γνωρίζετε ποια είναι η απάντησή μου, γιατί έχετε μελετήσει αυτά που λένε. Εμείς λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τελείωσε. Εάν συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο, και το λέω πάρα πολύ έντονα, γιατί δεν είναι στη μέσα μας σαν το λόγο. Δεν υπάρχει πιθανότητα η Ιταλία να σηκώσει το βάρος αυτής της τεράστιας καταστροφής, αυτού του τεράστιου πένθους, και ταυτόχρονα του χρόνου να τις βάλουν τη μέγενη της λιτότητας και μνημονιακών πολιτικών. Αν το κάνουν αυτό, πού θα το κάνουν αυτό, γιατί αυτή είναι η μόνη εναλλακτική, όταν λένε 999, όχι, 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 σε όλα αυτά, στον δρομόλογο κλπ. Αυτό σημαίνει. Όταν σε αφήσουμε την Ελλάδα λίγο απ' έξω. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι θα βγει ο Ματέο Σαλβίνι με 70% πρωθυπουργό. Ο Ματέο Σαλβίνι είναι αντιευρωπαϊστή, είναι ρατσιστή. Θα χρησιμοποιήσει αυτό το κύμα δημοφιλία του και θα δρομολογήσει πολιτικέ που μπορεί τυπικά να μην διαλύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λέω ότι θα κλείσουν το μαγαζί τη Βρυξέλλε, αλλά θα πάψει να υπάρχει η οποιαδήποτε ουσία της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδατε ο Ορμπάν. Ο Ορμπάν στην Ουγγαρία προχτές ουσιαστικά επέβαλε στρατιωτικό νόμο. Ουσιαστικά κατέλεσε τη δημοκρατία. Και τι ήταν η απάντηση των Βρυξελών? Σιωπή. Εάν συνεχίσουμε έτσι, σε λίγο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπάρξει στα χαρτιά, αλλά στην πραγματικότητα θα έχουμε ένα πλήρη κατακαιρματισμό της ιδέας της Ένωσης, της πρακτικής της Ένωσης, και βασικά θα πάμε σε μια μεταμοντέρνα δεκαετία του 1930. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα. Θα τα πούμε και ξανά στο μέλλον και με χαρά κάποια στιγμή να σας υποδεχθούμε και στην Ερμοπολιτισία. Αλλά βεβαίως με μεγάλη μου χαρά και εγώ θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνετε σπουδαία δουλειά όλα τα περιφερειακά κανάλια σε σχέση με τα συστημικά. Δεν θέλω να κλείσουμε αρνητικά. Στο χέρι μας είναι στους δημοκρατικούς πολίτες να αλλάξουμε αυτή την κατεύθυνση, να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας και να μην χρησιμοποιηθεί η κρίση από εκείνους που επιβουλεύονται τη δημοκρατία και τον διαφωτισμό. Ευχαριστώ για την παρουσία σας, κύριε Βαρουφάκη. Καλή βράδυ. Και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ελπίζουμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε περίπου και τον χρόνο, ας μου επιτραπεί για 4-5 λεπτά έτσι πριν, γιατί είχαμε και πολλές συνδέσεις μέσω Skype. Ελπίζω στις επόμενες εκπομπές μας, οι συνδέσεις μας από τεχνικής άποψης να βελτιωθούν, μιας και δεν σας είχαμε συνηθίσει σε τέτοιες ζωντανές συνδέσεις μέσω Skype. Είπαμε να το υιοθετήσουμε και εμείς για να έχουμε πολλούς έτσι καλεσμένους και να κάνουν τις δικές τους παρεμβάσεις για να τους βλέπετε. Ελπίζουμε να μην έχει πια ψευδεστήσεις η ελληνική κυβέρνηση, γράφει ο κύριος Βιλιάρδος, όσον αφορά το ευρωομόλογο και την υπαγωγή στον χρηματοπιστωτικό αυτό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναζητώντας βέβαια αλλού τις λύσεις που χρειάζεται επειγόντως η πατρίδα μας και φυσικά υπάρχουν οι τρόποι, εάν δεν θέλει να βιώσουν οι Έλληνες πρωτόγνωρες οδυνηρές καταστάσεις. Αυτό θα πρέπει να συμβεί σήμερα, αμέσως, αφού εάν καθυστερήσει θα είναι πολύ αργά. Οφείλει δε να κατανοήσει πως τα προεκλογικά μέτρα που ανακοίνωσε, η καταναλωτική στήριξη δηλαδή με δωρεάν χρήματα, χωρίς απολύτως καμία στήριξη της παραγωγής, με το ταυτόχρονο κλείδωμα της οικονομίας είναι έγκλημα, ενώ όσο μια χώρα δεν παράγει, βουλιάζει. Οι χώρες, αλλά και η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, οφείλουν με αποφασιστικότητα, ενότητα, αλλά και προπάντων ειλικρίνεια, να προετοιμάσουν το δικό τους στρατηγικό σχέδιο εξόδου από την κρίση, από αυτή εδώ την κρίση, η οποία δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι
θα έλεγα σε πολλές, πάρα πολλές χώρες. Το κόστος προσαρμογής θα είναι μεγάλο και δυσβάσταχτο, αναφέρει ο κύριος Καραμούζης, για όλους, και θα πρέπει να μοιραστεί, όπως τονίζει ο κύριος Καραμούζης, με δίκαιο τρόπο στην κοινωνία, διότι η επιστροφή στην κανονικότητα, ποια κανονικότητα δεν ξέρουμε, θα είναι μάλλον μακρά και επίμονη και δεν πρέπει να διαταραχθεί σημαντικά η κοινωνική συνοχή. Είναι ένα ζήτημα όσον αφορά την κοινωνική συνοχή, το οποίο το τονίζω και εγώ πολλά χρόνια και μέσα από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, τις περιφερειακές, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Η δίκαιη λοιπόν κατανομή των βαρών θα διαμορφώσει και το βαθμό κοινωνικής συνοχής, ηρεμίας και συμπόρευσης όλων που απαιτείται να επιτευχθεί ως προϋπόθεση προστασίας των δημοκρατικών θεσμών και του πολιτεύματος. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, σας άκουσα ότι σήμερα είμαστε, είπατε, στο τέλος της αρχής. Προειδοποίησε όσους δεν πειθαρχούν στα μέτρα, η κυβέρνηση έχει και άλλα μέτρα στη φαρέτρα της, αλλά στο χέρι όλων είναι να μην τα ενεργοποιήσουμε, κύριος Μητσοτάκης. Τι εννοεί δηλαδή ότι έχει και άλλα μέτρα? Εδώ έχετε μαντρώσει ολόκληρο τον ελληνικό λαό, ολόκληρα διαμερίσματα. Ούτε μπάνιο μπορούν να κάνουν, ούτε σε εκκλησίες μπορούν να πάνε, ούτε να σουβλήσουν στις αυλές τους το αρνί. Από ό,τι πληροφορούμε, δεν θα επιτραπεί. Τι από όλα αυτά εσείς εννοείτε? Άρα λοιπόν η προστασία των δημοκρατικών θεσμών και των ατομικών ελευθεριών ποια είναι, και τελικά ποια είναι τα όρια σχέσεων κράτους και πολιτών, δημοκρατίας κλπ. Και επειδή πιστεύω ότι σε μια εποχή παγκοσμίου εξαπατήσεως, το υιοθετώ και εγώ, η αποκάλυψη της αλήθειας είναι ενέργεια επαναστατική, το έχει γράψει ο George Orwell. Άρα λοιπόν πολλά γίνονται, και για να περάσει και μια εμπέδωση εμπιστοσύνης, όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση της κάθε χώρας, για να περάσει αυτή την εμπιστοσύνη προς τους πολίτες, πρέπει πρωτίστως να έχουν όχι τις ικανότητες αλλά και την διάθεση και τη διάβγεια. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει υιοθετήσει πολιτικές πριν κάποια χρόνια, οι οποίες οδήγησαν στην συρρήκνωση παραδείγματος χάρη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σήμερα υποκριτικά να έρχονται και να λένε τα τελείως αντίθετα και να προασπίζουν δήθεν ότι θα χρηματοδοτήσουν και θα βελτιώσουν όσα τουλάχιστον με τις δικές τους πολιτικές τότε πριν χρόνια παρεμβάσεις κατέστρεψαν. Μια πολύ μεγάλη αντίφαση από τα ίδια πρόσωπα σχεδόν, τα οποία άλλα έλεγαν πριν και άλλα σήμερα μέσα σε αυτή την κρίση την οποία διανύουμε. Βέβαια ότι μπορεί να υπάρξουν επιπτώσεις αύριο με όλα αυτά τα αποτελέσματα που θα δούμε και θα τα βιώσουμε. Θα τα βιώσουν ποιοι? Οι μη έχοντες, οι άνεργοι, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται, κυρίες κύριοι. Και δεν είναι μόνο οι άνεργοι και η ανεργία θα πάει στα ύψη, είναι ότι θα θρηνήσουμε και πολύ μεγάλο αριθμό κλείσιμο μικροεπιχειρήσεων, πολλών οι οποίοι είναι στο στάδιο της συνταξιοδότησης, δεν θα μπορούν να ολοκληρώσουν τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Θα έχουμε τρομακτικά τέτοια ζητήματα να αντιμετωπίσουμε σαν Ελλάδα, σαν πολιτικά συστήματα. Τώρα λοιπόν ποιο θα είναι ή ποιο σχέδιο στρατηγικό προετοιμάζει η ελληνική κυβέρνηση, δεν το γνωρίζω. Αλλά η πράξη μου έχει, η πράξη των πολιτικών και των κυβερνήσεων επί πολλά χρόνια, τουλάχιστον εμένα προσωπικά, με έχουν πείσει ότι δεν
έχουν σχέδια για να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. Αποδείχθηκε και με αυτό τον κορονοϊό, ο οποίος έχει χτυπήσει και την Ελλάδα. Άρα λοιπόν είμαι όχι αισιόδοξος για αυτά τα οποία θα διαχειριστούν οι κυβερνώντες την αυριανή μέρα. Είμαι πολύ προβληματισμένος, όπως και εγώ, όπως και άλλοι πολλοί. Πολλοί λένε και φωνάζουν σήμερα για την ατομική ευθύνη του καθενός μας, αλλά παρακολουθούμε ότι και το κράτος, η κυβέρνηση ήταν και παραμένει ακόμη ανέτοιμη να αντιμετωπίσει αυτά τα οποία έπρεπε να είχε προνοήσει. Υπέρ του πολίτη πάντοτε, έτσι, υπέρ των πολιτών. Κάπου εδώ, κυρίες κύριοι, θέλω να σας αποχαιρετήσω. Να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Να σας πω ότι ο φόβος δεν είναι και ο καλύτερος σύμμαχος. Βέβαια και οι ψυχικές ασθένειες που θα ακολουθήσουν με τον εγκλεισμό σας και με τον τρόπο τον οποίο σας επιβάλλει, και έτσι πρέπει τουλάχιστον για να μην έχουμε μεγάλη διάσπορα με αυτόν τον ιό, από ό,τι λένε οι ειδικοί, ας τα ακολουθήσουμε, κάντε λίγο υπομονή, ψυχραιμία και προσευχηθείτε η Αγία Υπομονή κοντά σας να ανανεώσουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για την ερχόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε ψηλά το ηθικό, ψηλά η αυτοπεποίθησή σας και τουλάχιστον ανοίξτε το μυαλό σας, τα μυαλά σας, γιατί δεν είναι έτσι τουλάχιστον όπως μας τα παρουσιάζουν μέχρι σήμερα όσον αφορά τον κοροναϊό. Κάτι άλλο το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια των επόμενων εβδομάδων ή μηνών. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό μήνα σε όλους. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.